Κυρία Μπάγια Αντωνοπούλου, πού βρίσκεστε? Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Ανθή και Ιορδάνη, και σε όλους τους τηλεθεατές μας. Έχω την πολύ μεγάλη χαρά αυτή τη στιγμή να βρίσκομαι μαζί με τον κύριο Δημήτρη Γαλαζίδη. Ο κύριος Δημήτρης Γαλαζίδης είναι ένας εκ των τελευταίων... Γιατρός. Είναι και γιατρός, βεβαίως. Γυναικολόγος είναι, ο οποίος έχει πολέμησε στο Τεπελένι, πολέμησε στην Αλβανία. Και ξεκινώντας, ήθελα να σας ρωτήσω, σαν σήμερα, πριν 80 χρόνια, τι κάνατε? Σαν σήμερα, μετά το μεγαλειώδες αυτό, όχι, του Ιάννη Μεταξά, που έφερε μια μεγάλη συσπήρωση και ένωση του ελληνικού λαού, όλοι οι Έλληνες σε μια γροθιά, έξω από κομματικούς παράγοντες και τα λοιπά, μαζευτήκαμε για να ισχυροποιηθούμε πολύ και να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τον πόλεμο με την Ιταλία, που ήδη είχαν εισέρθει στα ελληνικά σύνορα. Έτσι και εμείς, οι νέοι της Οδού Πατησίων, που είχαμε ένα σύλλογο φοιτητών και αποφύτων νέων Πατησίων και το Πέριξ, αποφασίσαμε να κάνουμε μια μεγάλη συγκέντρωση και μια πορεία, μια παρέλαση, όχι πολλά, γιατί... Όχι, πορεία. Να ξεκινήσετε. Ναι, να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια πορεία, μια διαδήλωση. Διαδήλωση. Τροποτινά. Ταχυγραμμένα από την, από την πλατεία Αμερικής που λεγόταν τότε πλατεία γάμων. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Και να ξεκινήσουμε με διάφορους προς την Οδό Πατησίων, μέχρι να φτάσουμε στην Ομόνια που θα γινόταν η μεγάλη συγκέντρωση αγανακτήσεως εναντίον των Ιταλών και συσπήρωση των ελληνικών δυνάμεων. Φτάσατε όμως, κύριε Γαλαζίδη, στο Τεπελένι. Πολεμήσατε και όχι, πολεμήσατε... Να σας πω συνέχεια, ναι. Τι κάναμε. Βεβαίως. Ακόμα δεν φτάσαμε Μπάγια, μέχρι εκεί. Μπάγια, περίμενε λίγο. Γιατί, Μπάγια, επειδή έχει ενδιαφέρον η ιστορία του ανθρώπου αυτού. Και μεγάλη αγανάκτηση. Έχει πολύ ενδιαφέρον, λέει η Ανθή και ο Ιορδάνης, η ιστορία. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα έκανε για εμάς πριν από 80 χρόνια. Θέλουμε να πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε να τον ακούσουμε και να του δώσουμε χρόνο. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε να ακούσουμε όλη την ιστορία. Τώρα θα σας πω για την περίπτωση. Ωραία, πάμε σε διαφημιστικό. Θα μας τα πείτε τώρα. Πάμε να συναντήσουμε την Πάγια Αντωνοπούλου και πάλι, που είναι με τον κύριο Δημήτρη Γαλαζίδη, έναν άνθρωπο ο οποίος πολέμησε στο Τεπελένι. Μπάγια μου, είχαμε αφήσει τη συζήτησή μας και την αφήγηση του κυρίου Δημήτρη. Έχουμε μια αναδρομή στον Σαν έτσι, με τον κύριο Γαλαζίδη. Τότε που ξεσηκώθηκαν με το όχι του Μεταξά. Η φάλακα μας προχωρούσε προς την Οδό Πατησίων φωνάζοντας ενθύματα. Έτσι. Όχι, όχι, όχι. Ήπουλη δειλή φασίστες Ιταλοί. Ήπουλη δειλή. Εκεί στην Πατησία προχωρώντας και πρωτού φτάσαμε στο μουσείο, σε μια μεγάλη πολυκατοικία την οποία κατήχε όλη η Ιταλική σχολή. Αμέσως μπήκαμε μέσα, εσπάσαμε τις πόρτες και διαλύσαμε απ' άκρου εις άκρον την Ιταλική σχολή, πετάξαμε στον δρόμο. Έπιπλα, θρανία, πράγματα τα πάντα και περίπου αρκετές εκατοντάδες ιταλικά βιβλία βάλαμε φωτιά και τα κάψαμε. Αυτό έγινε σαν σήμερα. Έτσι, εγώ θέλω να μου πείτε πώς φτάσατε ένα στο λεπτό. Τεπελένι. Ναι, αμέσως. Να σας πω λίγο πού προχωρήσαμε πιο κάτω. Το επόμενο ήταν να φτάσουμε πιο ψηλά. Πιο πολύ θυμάται τις διαδηλώσεις ο κύριος Δημήτρης, παρά τον στα πόλεμο. Στα γραφεία της εταιρείας Αλιτάλια. Κάναμε και το ίδιο. Και κάψαμε την εταιρεία και Αλιτάλια, πετάξαμε τα αεροπλανάκια έξω. Πάλι χαχαχα. Πώς τα είπαμε το σύνθημα. Ήπουλη δειλή, φρασίστες Ιταλοί. Και μετά βέβαια πήγαμε συγκέντρωση στη Μεγάλη Τετό. Το ίδιο βράδυ έγινε κάποιος συναγερμός, έγινε συσκότηση και τα λοιπά στην Αθήνα και εντολή επιστρατεύσεως. Επιστρατεύθηκα, εγώ πήγα στον Άφλιο, γιατί ανήκα στο 8ο Σύνταγμα, είχα γεννηθεί στον Άφλιο, στους δικούς στον Άφλιο, και από εκεί ξεκινήσαμε για το δρόμο, για το μέτωπο της Ιταλίας. Στην αρχή πώς πήγαμε, μας πήρε το τρένο, το τρένο, και πήγαμε μέχρι την Καλαμπάκα. Και από την Καλαμπάκα, ναι, προχωρήσαμε σιγά σιγά για να φτάσουμε με στο... Πόδια. Με τα πόδια. Και με κάθε νύχτα κάναμε μία πορεία 30-40 χιλιόμετρων, νυχτερινή πορεία, γιατί φοβόμαστε... Δηλαδή καμία εβδομάδα κάναμε για να πάνε στην Αλβανία. Και την ημέρα κρυβόμαστε μέσα σε χαράδρες και σε καταπακτές κάτοχοι. Προστατεύαμε τα μπουλάρια μας, γιατί μετέφεραν το πολεμικό υλικό. Πόσο καιρό έμεινε ο κύριος Δημήτρης εκεί στο μέτωπο? Πόσο καιρό έμεινε? Πόσο καιρό έμεινε?
Πόσο καιρό μείνατε στο μέτωπο, ρωτάει ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος. Πώς είπατε? Πόσο καιρό μείνατε στο μέτωπο? Εγώ έμεινα 4 μήνες στο μέτωπο, γιατί με επέλεξαν μεταξύ των άλλων. Να μου δώσουν το βαθμό του ανθιπολογαγού του πεζικού μετά από μια εκπαίδευση σε ένα ολαμό. Έχω εδώ μια φωτογραφία μπροστά μου. Ναι. Σε ποια ηλικία είστε? Ποια ηλικία? Ναι, πόσο χρόνο? 22, 23, τόσο. Νέο παιδί. Τώρα πόσο είναι ο κύριος Γαλανίδης? Η Ιορδάνη είναι ο κύριος Γαλαζίδης τις ημέρες που έγινε η επιστράτευση, σωστά. Είπατε την ηλικία σας. Τιμή σας. Τιμή σας. Πόσο είναι, πόσο είναι? Μακάρι να είμαστε όλοι σαν και εσάς. Λοιπόν, να μην σας απολογώ. 104. 104 ετών. Αφού προχωρήσαμε και είχαν άλλοι βέβαια προχωρήσει από εμάς και... Είχαν εκδιώξει σχεδόν τους Ιταλούς από την Ελλάδα, οι οποίοι πέρασαν την Κακαβιά και μπήκαν στα αλβανικά σύνορα. Και εμείς τότε προχωρήσαμε και βρεθήκαμε πίσω τους στα αλβανικά σύνορα. Έγιναν κάτι μάχες εκεί στα υψόμετρα του Αργυροκάστρου, μάλλον οπισθοφυλακής, γιατί αυτοί προχωρούσαν τακτικά και με μια δηλοχία δικιά μας και εμείς μπήκαμε μέσα στο γυρόξερο και κάναμε μια ηρωική παρέλαση. Ατέλειωτες είναι αυτές οι ιστορίες, Μπάγια. Δεν σε βλέπω να φεύγεις από εκεί σήμερα. Ο κύριος Δημήτρης, να του πούμε και χρόνια πολλά που γιόρταζε προχθές. Δεν σε βλέπω, θα σε κρατήσει εκεί να σου πει όλη την ιστορία του. Χρόνια να τον πολλά ευχαριστήσουμε που πάρα πολύ. Σας εύχονται. Και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που μας κάνατε την τιμή να είστε κοντά μας στην εκπομπή. Και εμείς, κύριε Δημήτρη. Ξέρετε πόσες ιστορίες. Εδώ θέλουμε 10. Και εμείς, κύριε Δημήτρη, σας στείλαμε το ωραιότερο κορίτσι που έχουμε. Το πρώτο υψόμετρο του Πελενίου. Το πρώτο ύψομα ήταν το Μαλισπάτι και δύο χωριά δεξιά και αριστερά. Η Κολόνια και το Κολέμι. Φτάσατε στο μεγαλύτερο ύψωμα τελικά. Το μεγαλύτερο ύψωμα ήταν το Προγκονάτι. Το τελευταίο ύψωμα μετά από 4 μεγάλα ύψώματα με αλλεπάλληλες μάχες σε όλα τα ύψωματα. Θα τα μάθεις όλα σήμερα, Μπάγια μου. Θα τα μάθεις όλα εκεί. Πού είναι τα ύψώματα, τι μάχες που έγιναν. Όλα θα τα μάθεις. Ευχαριστούμε πολύ. Παλικάρι, κύριος Δημήτρης. Καλημέρα, χρόνια πολλά.